Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το πιο σημαντικό επιχειρηματικό γεγονός της Ελλάδας, των Βαλκανίων και όχι μόνο. 82η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Κίνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς θα σας μεταδώσουμε αμέσως τώρα, αφού πρώτα όμως θυμηθούμε και κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο τι σημαίνει Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ιδέα για τη δημιουργία μιας διεθνούς ετησίας εμποροπανηγύρεως στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας ανήκει στον καθηγητή ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βουλευτή Νικόλαο Γερμανό και υποστηρίχθηκε από τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες. Στις 30 Απριλίου 1925, η κυβέρνηση Σοφούλη έκανε αποδεκτό το αίτημα, εκτιμώντας ότι για πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους έπρεπε να ενθαρρυνθούν οι αναπτυξιακές δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είχε αποκοπεί μετά την απελευθέρωσή της από τη φυσική της ενδοχώρα. Με νόμο ιδρύθηκε η ΔΕΘ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με πρόεδρο τον Δημήτρη Βαρλαμίδη και γενικό διευθυντή τον εμπνευστή της Νικόλαο Γερμανό. Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 1926 έγιναν τα εγγένεια της πρώτης ΔΕΘ σε χώρο 38 στρεμμάτων που παραχώρησε το τρίτο σώμα στρατού στο τότε πεδίο του Άρεως. Η πρώτη ΔΕΘ κάλυψε χώρο 7.000 τετραγωνικών μέτρων, είχε 600 εκθέτες, 310 από το εξωτερικό, 2 κρατικές συμμετοχές, της Σοβιετικής Ένωσης και της Ουγγαρίας, και την επισκέφτηκαν πάνω από 150.000 άνθρωποι, αριθμός σημαντικός για την εποχή. Με την πάροδο του χρόνου η έκθεση γιγαντώθηκε και ο χώρος δεν επαρκούσε για τη διεξαγωγή της. Στα μέσα της δεκαετίας του 30 κρίθηκε απαραίτητο η μεταφορά της σε έκταση στο κέντρο της πόλης, στο σημείο που βρίσκεται και σήμερα. Ανάμεσα στις οδούς Εγνατία, 3η Σεπτεμβρίου, Λεωφόρο Στρατού και Αγγελάκη. Η πρώτη έκθεση στο νέο χώρο έγινε το 1940, λίγες ημέρες πριν από την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο χώρος της ΔΕΘ επιτάχθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της λαϊλατήθηκαν, τα αρχεία της καταστράφηκαν, ενώ κατά την τελευταία νύχτα της κατοχής ανατινάχθηκαν και πυρβολήθηκαν πολλά κτίρια. Η 16η ΔΕΘ και πρώτη μεταπολεμική έγινε μόλις το 1951, σε μια εποχή που η τοπική και εθνική οικονομία ξανάβρισκε τους ζυγματισμούς της μετά την λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου και του Εμφυλίου Πολέμου. Οι 650.000 επισκέπτες της έκθεσης αποτελούν πρωτοφανή αριθμό για την εποχή εκείνη. Από τότε, η έκθεση άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία. Το 1966 κατασκευάστηκε μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, γνωστό περισσότερο ως Παλέντε Σπορ, που για τα επόμενα 20 χρόνια θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κλειστό γήπεδο της χώρας. Η καθιέρωση κλαδικών εκθέσεων το 1973 αποτελεί σημείο καμπής στην ιστορία της ΔΕΘ. Το 1977 ο φορέας που διοργανώνει την έκθεση μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και μετονομάστηκε σε Χελέξπο, η οποία με τα χρόνια εξελίχθηκε στον επίσημο φορέα διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων και
και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, οι δραστηριότητες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επεκτάθηκαν και στον τομέα του πολιτισμού, με την καθιέρωση του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου το 1960 και του Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού το 1962. Αξίζει να αναφέρουμε τρεις σημαντικές πρωτιές της έκθεσης. Το 1926 λειτουργεί ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, δημιούργημα του Χρήστου Τσιγκυρίδη. Το 1957 ο Δημήτριος Βακόνδιος, υπάλληλος της εταιρείας Δρίτσας που αντιπροσώπευε τα προϊόντα της Νεστλέ στην Ελλάδα, χτυπά τον πρώτο φραπέ που τα επόμενα χρόνια θα γίνει το εθνικό καλοκαιρινό ρόφημα της Ελλάδας. Τέλος, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 1960 λειτουργεί ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός κλειστού κυκλώματος στη χώρα μας, στο περίπτερο της ΔΕΗ. Κάθε χρόνο το Εκμελητήριο Σερών στεγάζεται εδώ, στο περίπτερο 12 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παίρνοντας την αγκαλιά του όλες τις σεραϊκές επιχειρήσεις. Πάμε αμέσως να δούμε και να γευτούμε τα καλύτερα από τα σεραϊκά προϊόντα. Ο Δήμος Νέας Ζύχνης, τα ακούσαμε νωρίτερα να μας το λέει και η κυρία Βαβλιάκη από το Σπύλο Αλιστράτης, φιλοξενεί κάποιες πολύ ιδιαίτερες επιχειρήσεις με πολύ καινοτόμα προϊόντα εδώ. Θα ξεκινήσω από εσάς. Καλώς σας βρίσκουμε. Καλώς ήρθατε. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για πείτε μας λοιπόν. Λοιπόν, είμαστε στο Δήμο Νέας Ζύχνης. Έχουμε μια μεταποιητική μονάδα μανιταριών. Παράγουμε προϊόντα από μανιτάρια και φιλοξενούμαστε στο περίπτερο του Σπυλαίου Αλιστράτης και του Δήμου Νέας Ζύχνης. Μία εξαιρετική, πανέξυπνη, πρωτοποριακή ιδέα που θα έχουμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε στην πορεία κάποια στιγμή. Θα τα πούμε για να μάθουν και οι τηλεθεατές μας περισσότερα. Και βεβαίως... Και βιολογικά αρωματικά φυτά για την τρίτη χρονιά από τον Δήμο Νέας Ζύχνης, από την περιοχή του Δήμου Νέας Ζύχνης. Εκεί βρίσκεται το ακρότημα μας στο Θολό. Προσπαθούμε πλέον να περάσουμε το μήνυμα της βιολογικής καλλιέργειας και για την ουσία των αρωματικών φυτών που δεν είναι μόνο για φαγητό, αλλά είναι και ως αφεψίματα πάρα πολύ χρήσιμα για τον οργανισμό. Και είναι και κομμάτι από την παράδοση και την ιστορία μας, έτσι δεν είναι? Ξεχνάμε. Εξάλλου χαρακτηρίζονται τα γύρω βουνά όπως το Παγκαίο ή το Μενίκαιο για την πληθώρα των ενδόδημων φυτών που έχουν. Οπότε και εμείς πήραμε κάποια από αυτά και τα καλλιεργούμε κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και μία τρίτη επιχείρηση που φιλοξενείται εδώ στο περίπτερο της Νέας Ζύχνης, παραδοσιακά ζυμαρικά. Όλα αυτά μπορεί ο επισκέπτης να τα δει εδώ στο περίπτερο 12, το περίπτερο του Σεραϊκού Επιμελητηρίου Σερό, στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα από τα πιο όμορφα που έχει να επιδείξει η πόλη των Σερών, αλλά και το σεραϊκό περίπτερο εδώ, είναι αυτό το στάντ. Και είναι το ξενοδοχείο, το πολύ γνωστό και αγαπημένο Ελπίδα Resort, στο τέλος της κοιλάδας των Αγίων Εναργύρων στις Σέρες. Λίλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε σε ένα πολύ όμορφο και μόνο που είμαστε εδώ ξεκουραζόμαστε. Στάντ, Ελπίδα Resort and Spa λοιπόν. Πες μας, για να γνωρίσουν οι τηλεθεατές μας, τι μπορεί να βρει κανείς ο επισκέπτης του Ελπίδα Resort. Λοιπόν, έχουμε υπέροχο εστιατόριο, έχουμε υπέροχο μπαρ όπου μπορούν να περάσουν τη μέρα τους, έχουμε τα σπα όπου υπάρχει θερμαινόμενη πισίνα, τζακούζι, σάουνα, υδρομασάζ, χαμάμ και υπηρεσίες μασάζ, θεραπείες με υπέροχα προϊόντα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει συνεδριακός χώρος όπου γίνονται συνέδρια πολύ συχνά μέσα στη χρονιά, γάμοι, διάφορες εκδηλώσεις. Είναι υπέροχος ο χώρος. Είναι υπέροχος κάθε χώρος του Ελπίδα Resort, να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα σχεδιασμένος, εμπνευσμένος. Φεύγοντας κανείς από το Ελπίδα Resort, φεύγει με αναμνήσεις, έχω να πω, πολύ όμορφες και εικόνες πολύ όμορφες. Όλα αυτά που μας είπατε λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο, ναι, να πούμε. Ναι, είμαστε 12 μήνες συνέχεια ανοιχτά. Είναι ένα ξενοδοχείο που έχει διακριθεί μεταξύ άλλων και για τη φιλοξενία του, που το έχουμε και ως RA, ένα παραπάνω, το προσωπικό και η διοίκηση του Ελπίδα Resort. Είστε γνωστοί γι' αυτό. Στις υπηρεσίες SPA θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω, μας ενδιαφέρουν νομίζω όλους. Λίγο περισσότερα πράγματα να πούμε εκεί. Τι ακριβώς μπορεί να κάνεις να απολαύσει. Λοιπόν. Που να πούμε ότι δεν χρειάζεται κανείς να μένει στο Ελπίδα Resort για να... Μπορεί να έρθει μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Υπάρχει μέρη στη συνδρομή, μπορεί να περάσει τη μέρα του
στο χώρο όπου είναι η πισίνα, το τζακούζι και όλα που υπάρχουν στη relax area, τα ζεστά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μασάζ διαφόρων ειδών και η διάρκεια πάλι είναι αναλόγως με το τι επιθυμεί ο καθένας. Και μετά έχουμε προϊόντα από νεκρά θάλασσα, όπου είναι και για σώμα και για πρόσωπο. Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά, είναι άμεσα και νομίζω ότι αξίζει να τα δοκιμάσει κάποιος. Τα προϊόντα είναι περισσότερο καλλυντικά, θεραπευτικά. Και θεραπευτικά και καλλυντικά. Αφορούν όλα αυτά που λέμε και άνδρες και γυναίκες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πω. Ναι, είναι για όλους. Και αν κανείς θέλει να έχει έτσι ένα μόνιμο αποτέλεσμα, μία χαλάρωση, μία ευεξία μόνιμη, γιατί οι εποχές που ζούμε είναι δύσκολες. Έτσι. Πόσο συχνά θα πρέπει να το κάνει αυτό, κατά τη γνώμη σας, είστε και αρμόδια έτσι να μας πείτε. Αν κάποιος... Έντονα, ασχολεί, ζούμε όλοι. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι μία φορά το μήνα, για τον καθένα μας, είναι μία πολυτέλεια που μπορούμε να την προσφέρουμε στον εαυτό μας. Ούτε πολύ έξοδη, αλλά και νομίζω ότι είναι αρκετή για να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα και να βγάζουμε την καθημερινότητά μας πιο εύκολα. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Να πούμε ότι οι πιο απαιτητικές κοινωνικές εκδηλώσεις έχουν φιλοξενηθεί στο Ελπίδα Resort με μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως συνέδρια και σεμινάρια. Επίσης, ό,τι πιο σημαντικό φιλοξενείται στην πόλη των Σερών, συνήθως έρχεται στο Ελπίδα Resort. Ναι, αυτό είναι. Οι αίθουσες είναι πολύ μεγάλες. Ναι. Έχουν όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει κανείς στις απαιτήσεις ενός συνεδρίου, μιας ημερίδας, ενός σεμιναρίου, οτιδήποτε. Είμαστε στο τέρμα της Κοιλάδας, στο τέρμα εξοχών, στην Κοιλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Να αναφέρουμε, αν είναι εύκολο, η ιστοσελίδα και τηλέφωνο, μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί μας, να μάθει πιο πολλά πράγματα για το Ελπίδα Resort και κυρίως να δει εικόνα, γιατί η εικόνα τα λέει όλα. Η ιστοσελίδα είναι Ελπίδα Hotel και το τηλέφωνο μας είναι 2-3-21-0-20.000. Πάρα πολύ εύκολο. Κάτι τελευταίο πριν σε αποχαιρετήσω. Πώς πήγαμε το καλοκαίρι, είχαμε κίνηση, γιατί στις αίρες είχαμε γενικότερα κίνηση. Ναι, ήμασταν καλά. Ήταν ένα καλό καλοκαίρι. Ήταν ένα καλό καλοκαίρι. Τι ωραία να τα ακούμε αυτά εν μέσω κρίσης. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αγαπημένο και δημοφιλή φίλο, θέλω να σε θεωρώ, Ορέστη Τσάνγκιν εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με ένα περίπτερο που μυρίζει και θυμίζει Survivor. Τι καταπληκτική έμπνευση ήταν αυτή που είχες. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είμαστε στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέτος νομίζω είναι μια συγκυρία, διότι η επόμενη χώρα είναι η Κίνα. Γι' αυτόν τον λόγο σκέφτηκα να κάνω δύο περίπτερα, ένα στο κινέζικο περίπτερο, στο κτίριο 13 και ένα από την ελληνική πλευρά. Βεβαίως, ως παίκτης του Survivor, σκέφτηκα να βγάλω κάποια ποιοτικά προϊόντα εδώ για την έκθεση και για όλους τους φαν που θέλουν να με δούνε, είμαι εδώ και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και στέλνεις και το μήνυμά σου, έτσι, δεν ξεχνάς ότι είσαι μαχητής. Ακριβώς, το σημαντικό δεν είναι να είσαι μαχητής μόνος σε ένα παιχνίδι, σε ένα τηλεπαιχνίδι. Όσο σημαντικό είναι να είσαι μαχητής ολόκληρη τη ζωή σου. Εξάλλου, η ζωή είναι ένας στίβος μάχης πολύ μεγάλος, που θέλει χρόνια έτσι προσπάθεια, οπότε σκέφτηκα να κάνω το μαχητής για πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος αγαπάει πολύ. Ήδη εδώ αυτή την ώρα που μιλάμε έχει συγκεντρωθεί κόσμος που μας παρακολουθεί. Θα σε αφήσουμε να απολαύσει τον κόσμο, να σε απολαύσουν και αυτοί. Και να σε ευχηθούμε τα καλύτερα σε ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Να είστε καλά.
Εδώ στο Σεραϊκό Περίπτερο, στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Σερών, στεγάζονται οι πιο ενδιαφέρουσες σεραϊκές επιχειρήσεις. Μία από αυτές είναι αυτή που βρισκόμαστε. Είναι τα Φυτώρια Κωνσταντινίδη και η εταιρεία Kappa Health Products. Μαζί μας είναι ο κύριος Παντελής Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα μας πει ό,τι νεότερο, ό,τι καινοτόμο παράγει αυτή τη στιγμή η εταιρεία σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριο Παντελής Κωνσταντινίδη, για άλλη μια φορά συμμετέχουμε σε μια μεγάλη έκθεση. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα προϊόντα τα οποία παράγει η νέα μας εταιρεία, το νέο μας παιδί, και αυτά δεν είναι άλλα από το χυμό αρώνια, από το χυμό μήλου. Είναι η αρώνια, το μήλο, βγάζουμε αποξηραμένο τσάι και αποξηραμένο καρπό. Επίσης παράγουμε και χυμό αρώνια με μήλο σε μίξη. Η αρώνια είναι ένα φρούτο το οποίο είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και ειδικά όταν μεταποιηθεί, πάρει τις μορφές τις οποίες σας προανέφερα, γίνεται ακόμα πιο σούπερ, όπως λέει και σούπερ φούτς η λέξη, ακόμα πιο σούπερ για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η αρώνια, ο χυμός αρώνιας έχει πάρα πολλά αντιξοδοτικά. Αυτή τη στιγμή κατατάσσεται, έχει πάνω από 15.000 μονάδες αντιξοδοτικά. Κατατάσσεται πρώτο από όλα τα φρούτα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο. Είναι πολύ ωφέλιμο για το ζάχαρο, γιατί το ίδιο το φρούτο δεν έχει καθόλου ζάχαρη μέσα. Άρα πρόβλημα οι διαβητικοί μπορούν να το πιούν άποπα τους και κλινικά αποδεδειγμένο ότι δείχνει το ζάχαρο. Για την πίεση, αυτοί που έχουν υψηλή πίεση μπορούν να καταναλώνουν άφοβα αρώνια, πέφτει πίεση, και πάρα πολλά άλλα για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως καρδιακά νοσήματα, ουροποιητικό σύστημα, για τα μάτια. Όλα αυτά έχουν γίνει έρευνες κλινικές από μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια του εξωτερικού. Συνεχίζονται οι έρευνες για να αναδείξουν ακόμα καλύτερα τα προτερήματα και τα ωφελήματα που έχει η αρώνια για τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα ακούμε άλλωστε καθημερινά από επιστήμονες, ειδικούς, γιατρούς, διατροφολόγους, σε συνεντεύξεις και στην τηλεόραση, να τονίζουν την σημασία κατανάλωσης προϊόντων αρώνιας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σας ώθησε να προχωρήσετε στην παραγωγή προϊόντων, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, γιατί είδαμε από όλα τα φρούτα η αρώνια ήταν το number one για τον ανθρώπινο οργανισμό και τα μάλλον πολλά προτερήματα που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό, και γι' αυτό προχωρήσαμε άλλωστε και στην μεταποίηση αυτού του καινούριου φρούτου για τον ελληνικό χώρο. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι το γνωρίζουν και καλλιεργείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πάρα πολλά καλά αποτελέσματα για τον άνθρωπο, και αποφασίσαμε τα τελευταία δύο χρόνια να προβούμε και εμείς αυτή τη μεταποίηση. Ωραία. Τι προϊόντα ακριβώς αρώνιας μπορούμε να βρούμε? Μπορούμε να βρούμε χυμό μήλου, χυμό αρώνια, χυμό αρώνια σε μπουκάλι των 250 ml. Μπορούμε να βρούμε τον αποξηραμένο καρπό αρώνιας, το τσάι από αρώνια. Επίσης βγάζουμε και χυμό μήλου. Και ένα νέο προϊόν το οποίο θα βγει τώρα, μιας και η συγκομιδή της αρώνιας έχει ολοκληρωθεί. Να το πούμε λοιπόν. Είναι χυμός μήλου με αρώνια μίξη. Πολύ ωραία. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι όλα τα προϊόντα τα οποία παράγει το εργοστάσιο είναι 100% φυσικά προϊόντα, και όταν λέω 100% το εννοώ, δεν περιέχουν νερό, δεν περιέχουν συντηρητικά, δεν περιέχουν αρώματα, δεν περιέχουν προστικές. Είναι από το στύψιμο που λέμε του χυμού, βγαίνει ο χυμός, περνάει μια πολύ ελαφριά παστερίωση και από εκεί πέρα κατευθείαν εφιαλώνεται. Άρα ο κόσμος μπορεί να πίνει ένα υγιεινό 100% φυσικό προϊόν. Ως εταιρεία σας γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή των Σερών και ευρύτερα. Να πούμε ότι έχουν έρθει και διακρίσεις όμως, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό. Στα δύο χρόνια λειτουργίας μας πήραμε δύο βραβεία, και για το χυμό μήλου και για το χυμό αρώνιας. Το δεύτερο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό ποιότητας, το οποίο μας ευχαρίστησε πάρα πολύ, μας έδωσε μια όθηση να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να βγάζουμε ακόμα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα. Πολύ ωραία. Τα προϊόντα αυτά έχουν περιορισμό, καταναλώνονται από όλους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, δηλαδή όλες τις ηλικίες. Υπάρχει κάποιος περιορισμός? Κανένας περιορισμός. Γιατί είναι ένας φυσικός χυμός. Είναι ένας φυσικός χυμός και είναι 100% φυσικός χυμός. Άρα και ακόμα ένα παιδί, τα οποία η μητέρα μπορεί να φοβάται τα συντηρητικά τα οποία μπορεί να έχουν μέσα. Και λογικά. Μπορεί να πιει άφοβα, ειδικά ο χυμός μήλου έχει κάνει πάταγο στην κυριολεξία. Δεν προλαβαίνουμε να παράγουμε χυμό μήλου. Είναι τόσο γλυκός, τόσο ωραίος, που το πίνουν πολύ ευχάριστα ακόμα όλα τα παιδιά. Αλλά και η αρώνια ίδια. Και αυτή είναι 100% και δεν έχει κανένα πρόβλημα για όλες τις ηλικίες να μπορέσει να καταναλωθεί άφοβα. Και εξαιρετικά εύγευστη. Πού μπορούμε να βρούμε τώρα αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα? Επειδή είμαστε καινούργια εταιρεία στον χώρο, αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετές συζητήσεις με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν βέβαια μικρά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, την οποία προμηθεύουμε τα προϊόντα μας.
σε μικρή κλίμακα βέβαια. Από εδώ και πέρα, επειδή είναι η δεύτερη χρονιά λειτουργίας μας, ήδη οι συζητήσεις με αρκετές μεγάλες αλυσίδες και με μεγάλους χονδρεμπόρους έχουν τελεσφορήσει, βρισκόμαστε προς το τέλος. Ευελπιστώ εντός Οκτωβρίου να μπορούν να τα βρουν παντού σε όλη την επικράτεια. Από εδώ και πέρα υπάρχουν διαθέσιμες όλες τις σελίδες στο ίντερνετ και του φυτωρίου και του εργοστασίου, τα οποία από εκεί μπορούν οι άνθρωποι να μας τηλεφωνήσουν και να τους στείλουμε τα προϊόντα στην πόρτα τους. Είναι το www.kproducts.gr. Και στη σελίδα του φυτωρίου, είτε στα ελληνικά Φυτώρια Κωνσταντινίδη, Φυτώρια Σερών, να πατήσουν, μπορούν οι δύο σελίδες είναι αλληλένδετες. Και βεβαίως εμείς είμαστε λίγο πιο τυχεροί από όλους τους υπόλοιπους, γιατί σας έχουμε στην περιοχή μας. Είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και πιο εύκολο να βρούμε τα προϊόντα. Αλλά πολύ σύντομα, όπως είπατε, μέσα στον επόμενο μήνα δηλαδή, θα είναι διαθέσιμα παντού. Και είναι πολύ σημαντικό να τα ψάξετε και να τα βρείτε με την επωνυμία. Αυτή έχει σημασία, είναι τα Kappa Health Products, να τα ζητήσετε, να τα αναζητήσετε έτσι να τα βρείτε, να τα δοκιμάσετε και βεβαίως θα δικαιωθούμε σε αυτά που λέμε. Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που παράγουμε αυτά τα προϊόντα. Και γενικότερα με τις νέες καλλιέργειες, μύρτιλα, υποφαές και όλα αυτά έχετε ασχοληθεί, νομίζω η πρώτη ήσασταν που μπήκατε σε αυτές τις... Το φυτώριο σαν φυτώριο είναι από τα πιο παλιά καρδοφύρια μεγάλα στον ελλαδικό χώρο. Έτσι. Και ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε και φέραμε αυτές τις καλλιέργειες στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα μετά ξέρετε ότι είναι καινούργιο στην Ελλάδα, μπλέκονται πάρα πολύ. Σωστά. Μπλέκονται πολύ. Πολλοί έχουν φύγει πλέον από το χώρο από αυτό το... γιατί δεν άντεξαν ή έταξαν πολλά πράγματα με αποτέλεσμα να ακουστούν διάφορα λόγια. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά. Το όνομα είναι καλό. Το όνομά μας είναι εγγύηση και ευελπιστούμε για πολύ καλύτερα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Περίπτερο 12, επιμελητήριο Σερών και συναντάμε την ομορφιά και την περιποίηση που ακούει στο όνομα Λαγκόνι Σνέιλ και που πολλές φορές είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και κάθε φορά χαίρομαι γιατί κάθε φορά έχετε νέα πράγματα να μας πείτε. Ναι, τελικά πιστεύω να έχουμε κατασταλάξει το ελληνικό προϊόν αυτή τη φορά. Μετά από μεγάλη μελέτη, προσπάθεια, αποφασίσαμε λοιπόν να κυκλοφορήσουμε τη νέα premium σειρά από τη Λαγκόνι Σνέιλ. Μια σειρά φτιαγμένη με πολύ νεράκι και αγάπη, προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες τελικά της γυναίκας και όχι μόνο. Έτσι, την οποία όλοι εμείς οι λάτρεις των προϊόντων σας την περιμέναμε πώς και πώς, έχω να σας πω. Πάμε λοιπόν να πούμε τα νέα μας. Ωραία. Αυτή τη φορά έχουμε κατασταλάξει να δημιουργήσουμε μία νέα σειρά, όπως είπαμε, που αφορά την 24ωρη κρέμα, που είναι αυτή εδώ. Φοριέται και πρωί και βράδυ. Μπορούμε να την ανοίξουμε κάτω, βέβαια είναι λίγο σακατή. Ναι, ναι, εντάξει, είναι το δείγμα εδώ πέρα. Περνάει ο κόσμος, δοκιμάζει, φαντάζομαι. Είναι η κρέμα ματιών. Για την περιοχή ματιών και χιλιών. Επίσης και το σέρουμ που είναι πολύ δυνατό προϊόν. Πού εφαρμόζεται? Αυτό είναι το Helix Serum. Έτσι λέγεται. Κάνει ένα μικρό lifting κάθε φορά που το φοράμε. Σε περιοχές του προσώπου, δηλαδή, όπου τα πρώτα σημάδια ναι. Έχουν αρχίσει να κάνουν του γύρατο. Όχι μόνο τα μειώνει, ναι. Σιγά αρχίζει και τα εξαφανίζει. Αυτό θέλουμε εμείς. Αυτό σιγά είναι ένα πολύ δυνατό προϊόν γιατί είναι εμπλουτισμένο μέσα, εκτός από τη βλένα του σαλιγκάρι, περιέχει μέσα και αλατοίνη. Το οποίο συστατικό βέβαια βρίσκεται και ως συστατικό μέσα στο σαλιγκάρι, στη βλένα του. Εμείς το έχουμε ενισχύσει και έχουμε βάλει περισσότερη ποσότητα, ούτως ώστε χρησιμοποιώντας το να έχουμε και τα πιο γρήγορα και δυνατά αποτελέσματα. Νεότητας θα έλεγα, στο πρόσωπό μας. Φυσικά σε συνδυασμό με την κρέμα μετά, γιατί βέβαια δεν είναι υδατόν το σέρουμ, όπως είπαμε. Βέβαια. Και η περιποίηση για τα μάτια και τα χείλη από εκεί και πέρα. Που είναι εντελώς απαραίτητη. Η σύγχρονη εποχή, οι γυναίκες, οι απαιτήσεις που μας θέλει η κοινωνία να έχουμε καθημερινά, έχουν πολύ κούραση. Το πρόσωπό μας ιδιαίτερα, γενικότερα, αλλά ειδικό το πρόσωπό μας, θέλει πολύ περιποίηση και θέλει φυσικά προϊόντα. Αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Τα προϊόντα είναι όσο το δυνατόν φυσικά θα μπορούσαν να γίνουν. Κατά τις δυνατότητες φυσικά που υπάρχουν, γιατί 100% φυσικά προϊόντα δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε. Πάντα υπάρχουν μέσα προσθήκες κάποιων συστατικών για τη συντήρησή τους, για την αποφυγή μικροβιακού φορτίου και όλα αυτά που εμπεριέχονται σε ένα προϊόν. Μάλιστα, τα δικά μας τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα φυσικά από όλο αυτό. Δεν υπάρχουν parabens. Πολύ σημαντικό είναι να το πούμε αυτό, βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνα συντηρητικά, τα οποία δημιουργούν δερματοπάθειες, αλλεργίες.
ενέργειες κτλ. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινήσατε να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή, αν θέλετε, και επιμείνατε και πιστέψατε πάρα πολύ στο Σαλιγκάρι και στα προϊόντα, τα καλλιτικά προϊόντα που μπορεί να πάρει κανείς από αυτό. Έχετε μια διάρκεια λοιπόν και μια συνέπεια ως επιχείρηση και στα προϊόντα σας που νομίζω ότι έχει εκτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Εμείς επιμείναμε σε αυτό γιατί το δοκιμάσαμε, γιατί είμαστε το ζωντανό παράδειγμα, θα έλεγα. Έτσι. Γιατί φαίνεται και στο πρόσωπο και το δικό μου και της οικογένειάς μου και από πελάτες ασφαλιές που έχουμε, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς επιμείναμε πάνω σε αυτό το συστατικό που κάνει θαύματα και δεν είναι τυχαίο, όπως ξέρουμε, αυτό που χρησιμοποιούσαν από αρχαιότητα των χρόνων και ο Ιπποκράτης για να γιατρεύει πηγές. Σαλιγκάρι, όλοι ξέρουν τις ιδιότητες του πια, δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσεις. Τα έχουμε πει πολλές φορές, άλλωστε νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη διαφήμιση, οι ευχαριστημένοι πελάτες. Και έχετε πολλούς ευχαριστημένους πελάτες. Το μόνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι εσείς που δεν έχετε δοκιμάσει, γιατί δεν έχετε έρθει σε επαφή με τα συγκεκριμένα προϊόντα που παράγονται από το Σαλιγκάρι, νομίζω ότι αξίζει να τα δοκιμάσετε. Νομίζω ότι όποιοι τα δοκίμασαν δεν τα άλλαξαν ποτέ. Έτσι, ναι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Όταν είναι ευχαριστημένος κάποιος από κάποιο προϊόν, επιμένει και το ξαναπαίρνει. Τι με ρωτάνε πολύ συχνά. Οι άντρες είναι παραπονεμένοι. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα άντρες. Να το πούμε αυτό, άντρες. Γιατί μιλάμε όλο για γυναίκες και νομίζουν ότι δεν τους αφορά. Και ζηλεύουν. Δεν έχουμε μόνο εμείς ανάγκες, έχουν και οι άντρες τις ανάγκες τους. Φυσικά και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα άφοβα. Και πιστεύω να έχει αποτελέσματα όπως και. Σίγουρα. Σε εμάς. Το ανδρικό πρόσωπο έχει και αυτό αυξημένες ανάγκες όπως και το γυναικείο. Απλά εμείς το ταλαιπωρούμε λίγο περισσότερο με τα make-up και με όλα αυτά. Και αν επισκεφτείτε την 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έρθετε στο περίπτερο 12 του Πμηλητηρίου Σερών και θα δείτε από κοντά εδώ τα προϊόντα του Λαγκόνι Σνέιλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Εύχομαι σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ούζο Χατζόπουλος, ένα ούζο και ένα τσιπουρό προϊόντα γενικότερα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Παρ' όλα αυτά θέλω να πούμε κάποια πράγματα για τους τηλεθεατές που μας γνωρίζουν τώρα. Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε έδρα στο πανέμορφο Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Και τα προϊόντα που διατίθενται από την εταιρεία. Για προσταγματοποίηση, Χατζόπουλος παράγει ούζο και τσίπουρο. Ούζο με γλυκάνισο φυσικά και τσίπουρο χωρίς και με γλυκάνισο. Για όλα τα γούστα. Αυτούς τους ειδικούς έχουμε. η εμβέλεια της εταιρείας πλέον είναι πανελλαδική. Σιγά σιγά κάνουμε και κάποια προσεκτικά βήματα προς το εξαγωγικό κομμάτι. Τα σχόλια, το πώς δέχεται ο κόσμος το προϊόν, τι σας λένε. Το προϊόν δυναμώνει συνεχώς σε σχέση με την πελατειακή του βάση. Εμένα προσωπικά δεν με εκπλήσει αυτό, γιατί έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία στο ποιοτικό προφίλ του προϊόντος. Όλη η παραγωγική διαδικασία λαμβάνει χώρα σε περισσότερες εγκαταστάσεις. Μάλιστα, μόλις το τελευταίο διάστημα ολοκληρώσαμε την τελευταία μας επέκταση. Με χωριστή γραμμή παραγωγής ούζου και τσίπουρου. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για όποιον ενδιαφέρεται και για εσάς να έρθετε και από το εργοστάσιο, ας πούμε, να σας κάνουμε μια εξενάρτηση. Οπωσδήποτε θα γίνει αυτό. Θα το προγραμματίσουμε και θα το κάνουμε. Και βεβαίως το παρόν δίνεται μεγάλες εκδηλώσεις, εκθέσεις. Βεβαίως. Και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Ο σκοπός μας είναι όσο μπορούμε να επικοινωνούμε όσο μπορούμε το περισσότερο το προϊόν. Αλλά συνεχώς μεγαλώνουμε. Οι περισσότεροι δεν μου απαντάνε σε αυτή την ερώτηση. Εγώ παρόλα αυτά εξακολουθώ να την κάνω. Ποιο νομίζετε ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας? Είναι η συνταγή, είναι η γεύση, είναι η παράδοση, είναι η συνέπεια? Γιατί όλα αυτά τα διαθέτει η εταιρεία. Ποιο νομίζετε? Νομίζω είναι το τρίπτυχο του να κάνεις μια σωστή επένδυση, που αυτό έχει γίνει από τον κύριο Χατζόπουλο, να το υποστηρίξεις με τεχνογνωσία που και αυτό υπάρχει, γιατί τα προϊόντα κουβαλούν μια ιστορία τρίτης, τέταρτης γενιάς πλέον, και να ξέρεις πού θέλεις να απευθυνθείς και με ποιο τρόπο. Και μιλάμε και για δύο προϊόντα, το ούζο και το τσίπουρο, που έχει φανατικούς
θαυμαστές, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια στοιχεία θα πιει ο Ζωητσιπούρου, οι περισσότεροι είναι... Μπορώ να σας μεταφέρω μια πάρα πολύ πρόσφατη μαρτυρία ενός συνεργάτη μας από τον Εύρο, ο οποίος βρέθηκε για εμπορικούς λόγους στην Αθήνα, πήγε σε ένα ουζερί, του είπε προτείνετε μου κάτι και του προτείνανε το δικό μας. Δηλαδή πήγε ο Αλεξανδροπολίτης στην πρωτεύουσα και του προτείνανε το δικό μας. Καταπληκτικό. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει πιστεί αυτό που κάνει. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Και να πούμε ότι είναι ένα προϊόν που έχει περάσει και στη νέα γενιά. Είναι ένα παραδοσιακό προϊόν το ούζο και το τσίπουρο. Από τους γονείς μας και τους παππούδες μας το κουβαλάμε. Θέλω να πω καταχρηστικά ότι αντιπροσωπεύω τη νέα γενιά. Επειδή υπάρχει μια στροφή προς το λεγόμενο παραδοσιακό με την καλή έννοια. Γι' αυτό και γίνεται και μια κοσμοσυρωή από νέο κόσμο στα ουζερί. Ίσως και λόγω κρίσης, ας πούμε, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις κοινωνικοποίηση, φαγητό και, έτσι, και το ποτό σου. Και όπως και να το κάνουμε, έχει άμεση σχέση με τις ρίζες και την παράδοσή μας. Είναι ένα προϊόν που θυμίζει παππού, θυμίζει μπαμπά, έτσι δεν είναι? Πού μπορούμε να βρούμε τα προϊόντα, το ούζο και το τσίπουρο Χατζόπουλος? Υπάρχει πανελλαδική διάθεση. Αν κάποιος που επιθυμεί να το δει, δεν το βρίσκει στην περιοχή του αυτή τη στιγμή, μπορεί να απευθεί και κατευθείαν στην εταιρεία. Από τα στοιχεία που έχουμε στο site, στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά το κύριο όγκο διανομής τον κάνουν οι συνεργάτες μας, ας πούμε, μέσα από το χονδρεμπόριο. Έτσι ακριβώς, να πούμε ότι χατζόπουλος.com είναι η σελίδα. Μπορείτε να αγγλίσετε περισσότερες πληροφορίες, να δείτε τα προϊόντα και να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους για να έρθουν τα προϊόντα κοντά σας, εάν δεν είναι στην περιοχή σας. Και βεβαίως και πολλές συνεργασίες σε επίπεδο χονδρικής υπάρχουν, έτσι, δηλαδή εστιατόρια, ξενοδοχεία, οτιδήποτε. Η χώρα μας έχει το χαρακτηριστικό ότι και ο τουρισμός της είναι ανεπτυγμένος, μορφολογικά πρέπει να φτάσει σε πάρα πολλά σημεία, έτσι, οπότε χρειάζεται αυτή η αλυσίδα, είναι επιθυμητή. Κάθε φορά οι στόχοι που θέτουμε, οι στόχοι που υπάρχουν τώρα? Εγώ προτιμώ να βάζουμε στόχους βήμα-βήμα. Όπως σας είπα, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να κοιτάξουμε με σχετικό θάρρος το εξαγωγικό κομμάτι. Μέσα στη δεκαετή πορεία, ας πούμε, τη σύγχρονη πορεία της εταιρείας. Αναφέρομαι στο πώς κλικήσαμε το τελευταίο εγχείρημα. Πλέον είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλο και περισσότερες ανάγκες, όλο και περισσότερο κόσμο. Καμία περίπτωση να περάσει κανείς από τον νομό Σερών και να μην επισκεφθεί το θαύμα της φύσης, όπως μας αρέσει να το λέμε, το σπήλαιο Αλιστράτης, και βεβαίως κάθε χρόνο δίνει δυναμικά το παρόν εδώ στο περίπτερο 12 του Επιμελητηρίου Σερών, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαζί μας για να μας πει περισσότερα είναι η πιο αρμόδια, η κυρία Δάφνη Βαβλιάκη, η οποία είναι μέλος του ΔΣ, του σπηλαίου Αλιστράτης. Καλώς σας βρήκαμε και φέτος. Καλώς ήρθατε και φέτος. Καλώς ήρθατε στην 82η έκθεση, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε κλασικά εδώ στο περίπτερο 12 του Επιμελητηρίου Σερών, στο στάντ 15. Φέτος η παρουσία του Δήμου Νέας Ζύχνης του σπηλαίου Αλιστράτης είναι ιδιαίτερα δυναμική, θα έλεγα. Πρώτον, έχουμε να παρουσιάσουμε το τουριστικό αυτό προϊόν του σπηλαίου. Και κατά δεύτερον, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί αυτό που έχουμε να παρουσιάσουμε είναι και η μεγάλη, πολύ μεγάλη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου, έτσι, του Δήμου μας, με τα προϊόντα του στα τοπικά, όπως θα δείτε. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, το τονίζω, διότι δίνουμε την ευκαιρία στον τόπο μας, στους παραγωγούς του Δήμου, να μπορέσουν να προβάλλουν, να προωθήσουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Πολύ ιδιαίτερα προϊόντα, πολύ καινοτόμες ιδέες και επιχειρήσεις. Πάρα πολύ καινοτόμες ιδέες και εγώ θα έλεγα ιδιαίτερα, αλλά και ποιοτικά, έτσι, προϊόντα. Προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζουν το Δήμο Νέας Ζύχνης και μαζί με το σπήλαιο Αλιστράτης, το οποίο, όπως και ξαναλέω, τουριστικό προϊόν, μαζί με προϊόν παραγωγής,
θεωρώ ότι συνδυάζουν ένα καλό αποτέλεσμα για να μπορεί ο επισκέπτης να έρθει στον τόπο μας, να παρουσιάσουμε εμείς το Δήμο μας όπως του αρμόζει. Να το ρωτήσω πολύ απλά, κυρία Βαβλιάκη, όλο αυτό που μας λέτε, που εμείς γνωρίζουμε ότι είναι υπέροχο, γνωρίζουμε ότι είναι ανυπέρβλητο τουριστικό προϊόν το Σπήλαιο Αλιστράτης. Εξαργυρώνεται τελικά αυτός ο συνδυασμός που μας λέτε, ο καταπληκτικός προϊόντα, σπήλαιο, τουρισμός. Έχουμε επισκεψιμότητα, έχουμε τουρισμό. Έχουμε, είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, διότι σαφώς και οι προσπάθειές μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, δεν σταματάμε ποτέ. Όμως αυτό που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε είναι η ανταπόκριση του κόσμου, η ανταπόκριση των επισκεπτών. Έχουμε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχουμε βέβαια σε πολλές εκθέσεις είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. Και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ένα καλύτερο και άμεσο αποτέλεσμα. Τα μικρά παιδιά, τα σχολεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στην περιφερεια κοινότητα Σερών, γενικότερα και ευρύτερα στην περιοχή, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όπως θα το ξαναπώ, υπάρχει η περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οποία εφαρμόζουν οι καθηγητές στα παιδιά. Είναι η εκπαίδευση η οποία μπαίνουν τα παιδιά στο σπήλαιο και έπειτα από εκεί σε μια ειδική αίθουσα με ειδικά γυαλιά και ειδικές οθόνες κάνουν την εκπαίδευσή τους, την περιβαλλοντική. Mm-hmm. Οπότε η δυνατότητα της ένταξης της εκδρομής στο σπήλαιο και εντασσόμενη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Οι αντιδράσεις, τα σχόλια των επισκεπτών που νομίζω κανείς δεν περιμένει από πριν. Δεν ξέρει τι θα αντικρίσει, δηλαδή το μέγεθος της ομορφιάς, το θαύμα της φύσης. Είναι το θαύμα της φύσης, διότι εγώ θα σας πω μόνο ότι αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολλοί επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται. Τι σημαίνει αυτό, εγώ θα πω προσωπικά ότι έχω κάθε φορά, που έχω πει αμέτρητες φορές, και κάθε φορά που μπαίνω βλέπω και κάτι καινούριο. Έτσι, γι' αυτό και θεωρώ ότι το βιβλίο επισκεπτών, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να σας δώσω και κάποια πλάνα από εκεί για να δείτε ακριβώς τι αποτυπώνει ο επισκέπτης στις εντυπώσεις. Πραγματικά, νομίζω δεν χορταίνει να το βλέπει κανείς. Όσοι από εσάς που μας παρακολουθείτε δεν έχετε επισκεφτεί ακόμη το σπήλαιο Αλιστράτης, είναι ευκαιρία να το κάνετε. Να πούμε ότι λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο. Λειτουργεί συνέχεια, δεν κλείνει ποτέ, χειμώνα, καλοκαίρι, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Εγώ θα πω το εξής, ότι εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μοιράζουμε το εκπτωτικό κουπόνι του σπηλαίου, το οποίο σημαίνει ότι όταν το προμηθεύεται κάποιος χωρίς χρονική δέσμευση στο κουπόνι, μπορεί να κάνει την επίσκεψή του στο σπήλαιο με έκπτωση, που σημαίνει 2 και 2, 4 ευρώ στο ζευγάρι. Πολύ σημαντικό. Είναι, θεωρώ, κάποια κίνηση. Βέβαια. Μέσα στις πολλές και διάφορες τις οποίες κάνουμε εν ώψη της κρίσης για να βοηθήσουμε τους επισκέπτες και όλους αυτούς που σε ενδιαφέρει το σπήλαιο να κάνουν την επίσκεψή τους, να πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους στο σπήλαιο. Και νομίζω ότι οι προσπάθειές μας θα συνεχίσουν με την Share Expo στην πορεία, σε ό,τι φυσικά θα στηρίξουμε και το τόπο μας, φεστιβάλ, ντουγάτσες κτλ. Οτιδήποτε, το σπήλαιο είναι πάντα εκεί, διότι έχουμε και τον Δήμο, γιατί δεν πρέπει να παραλείψουμε, ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που βρισκόμαστε σε ένα Δήμο, σε ένα Δήμαρχο ο οποίος έχει έντονη την τουριστική συνείδηση. Και έτσι θεωρώ ότι συνδυαζόμενα αυτά προχωράμε πάρα πολύ καλά και δυνατά. Έτσι ακριβώς. Να πούμε βεβαίως ότι και για τις ομαδικές επισκέψεις υπάρχουν Υπάρχουν ειδικές τιμές για τα group, ειδικές τιμές για τα παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, δωρεάν για τα παιδιά νηπιαγωγείου. Έχουμε ειδικές τιμές, άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε, για κάθε κατηγορία είναι οι προσφορές μας ιδιαίτερα δυνατές. Για εσάς που θέλετε να μάθετε περισσότερα και να δείτε περισσότερα, έτσι λίγο για να σας ανοίξει η όρεξη, μπορείτε να μπείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα του σπηλαίου, η οποία είναι εντυπωσιακή, και να κανονίσετε άμεσα μία επίσκεψη με την οικογένεια, με φίλους, μία σχολική εκδρομή, μία φιλική με παρέα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος και ενδεχομένως εσείς που δεν έχετε επισκεφτεί το σπήλαιο, δεν καταλαβαίνετε το μέγεθος, αλλά πρόκειται πραγματικά για ένα ανυπέρβλητο τουριστικό προϊόν, το πιο δυνατό ίσως του νομού μας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και επιτέλους σιγά σιγά παίρνει και τη θέση που του αξίζει, έτσι δεν είναι. Κάνετε πολύ αγώνα, αλλά νομίζω ότι αισθάνεστε δικαίωση πλέον. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό τον λόγο και οι προσπάθειές μας είναι έντονες, γιατί θεωρούμε ότι το Σπήλαιο Αλιστράτης πρέπει και οφείλουμε να το διατηρήσουμε και να το μεταβάσουμε στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σε εσάς, να είστε καλά. Βρίσκουμε στη
στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Σερών, ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν, το οποίο νομίζω έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον ομό Σερών, η σπιρουλίνα. Καλά τα λέτε, καλώς ήρθατε και πάλι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Σέρες φημίζονται για τη σπιρουλίνα τους. Παίρνει ίσως το μονοπόλιο πανελλαδικά. Και όχι άδικα θα έλεγα. Πολύ ωραία λοιπόν. Καθώς η σπιρουλίνα έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι πάρα πολύ πλούσιο προϊόν σε πρωτεΐνη, φυτική, σε B12, μαγνήσιο, σίδηρο. Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ δυνατά και προπαντός είναι φυσικό το προϊόν. Έτσι. Φυσικό, δηλαδή όταν μπορείς να πάρεις κάτι με ένα φυσικό τρόπο, γιατί να επιλέξεις έναν επεξεργασμένο. Σωστά. Είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν και μια ιδιαίτερη καλλιέργεια και παραγωγή, να πούμε. Και έχετε τη μεγάλη τύχη, και την έχουμε ως νομό Σερών, να ευνοούν οι συνθήκες στην Υγρίτα, στην ευρύτερη περιοχή της Υγρίτας, έτσι δεν είναι, ναι, εξού είναι, και το όνομα. Είναι αλήθεια. Mm-hmm. Η σπιρουλίνα είναι ένα δύσκολο προϊόν, θέλει κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες για να ευνοήσει και να ευδοκιμήσει γενικά. Αγαπάει τη ζέστη, να το πω λίγο λαϊκά. Ναι, για να το καταλάβουμε. Οπότε η ηλιοδιάρκεια η οποία υπάρχει στον ομό Σερών, λόγω του ότι έχει μια πολύ μεγάλη πεδιάδα, ευνοεί πάρα πολύ τη σπιρουλίνα. Επίσης, το γεωθερμικό πεδίο το οποίο υπάρχει στον ομό Σερών, από τα θερμά Νιγρίτα Σερών, βοηθάει εξίσου στη θέρμανση. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο στοιχεία και γι' αυτό η σπιρουλίνα είναι τόσο καλή πάνω στον ομό Σερών. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν λέμε σπιρουλίνα, προϊόν, το οποίο πλέον απευθυνόμαστε στους καταναλωτές, τι εννοούμε, ποια είδη προϊόντων υπάρχουν, σε ποια μορφή μπορούμε να τη βρούμε τη σπιρουλίνα? Η κύρια μορφή η οποία θα το βρει κανείς σε φαρμακεία, σε βιολογικά καταστήματα, είναι η μορφή καπιού. Και αυτό διότι το προϊόν, θα έλεγα, δεν είναι νόστιμο, να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αλλά πολλές φορές και αυτά τα οποία δεν είναι νόστιμα μας κάνουν και καλό, έτσι. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Οπότε μπορείτε κυρίως σε μορφή χαπιού. Επίσης έχουμε βγάλει δύο κωδικούς επίσημα πλέον και τις παρουσιάζουμε στην έκθεσή μας. Σε μορφή νυφάδας και σε μορφή σκόνης. Πάρα πολύ. Είναι προηγούμενα στάδια πριν γίνει τυποποίηση του χαπιού. Και πώς καταναλώνεται αυτό, ας πούμε τώρα οι νυφάδες συγκεκριμένα? Ναι. Οι νυφάδες, υπάρχει από πίσω αναγράφεται ο τρόπος που το καταναλώνεις. Είναι λίγο πιο δύσκολες, θα έλεγα, από τη σκόνη. Οι νυφάδες κινούνται πάρα πολύ στο εξωτερικό. Σε μορφή δισκίου δεν θα το βρεις τόσο πολύ στο εξωτερικό. Εδώ όμως η Γαλλία αγαπάει, παράδειγμα, σαλάτα. Ένας τρόπος. Δηλαδή πάνω κάνουμε, στο ψάρι. Κάνουμε μια παραδοσιακή, τη γνωστή, όποια σαλάτα μας αρέσει. Όποια σαλάτα μας αρέσει και το πασπαλίζουμε από πάνω. Καταπληκτικό. Πάνω σε ένα ψάρι. Με τα δημητριακά μας το πρωί. Θα έλεγα ότι είναι η πιο δύσκολη μορφή της. Και σαν χυμός. Και σαν χυμό. Είσαι χυμό μέσα. Μέσα σε χυμό το βάζεις. Απλά η σκόνη, το δεύτερο πιο προϊόν, εύκολο. Ανακατεύεται πιο εύκολα. Πιο εύκολα. Δηλαδή το βάζεις στη μηχανή του φραπέ, να το πω έτσι, και αμέσως έχεις το προϊόν σου, ή για μια μαμά που έχει δυσκολία το παιδί της να καταπιεί ένα χάπι. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Απευθυνόμαστε σε άντρες, γυναίκες και παιδιά? Ναι, σε όλες τις ηλικίες, από νεογνά μέχρι υπερήλικες. Δεν υπάρχει καμία διάκριση. Ο ΙΕ έχει χαρακτηρίσει τη σπιρούλα ως το πιο δυνατό τρόφιμο παγκοσμίως. Απίστευτο. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Από την άλλη, πολύ λογικό, γιατί μιλάμε για ένα απόλυτα φυσικό προϊόν. Οπότε δεν μπορεί. Υπάρχουν πολλά προϊόντα φυσικά και υπερτροφές οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για τον οργανισμό. Αλλά τόσα χαρακτηριστικά, τόσα πράγματα δεν θα τα βρεις κάπου αλλού. Και αυτό είναι που κερδίζει τον κόσμο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται να πάρει, παράδειγμα, βιταμίνη C, σίδηρο και μαγνήσιο, από το να πάρει τρία διαφορετικά σκευάσματα, είναι πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες, αν δεν έχει τρομερά μεγάλο πρόβλημα, να καλυφθεί με τη σπιρουλίνα. Παίρνοντας και άλλα τόσα πολύτιμα μαζί, βέβαια. Ακριβώς. Ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι προϊόν το οποίο έχει όλες τις βιταμίνες B. Δεν θα το βρεις πουθενά αυτό. Πίστευτο. Βιταμίνη K, ωμέγα 3. Είναι πάρα πολλά. Για να καταλάβετε, δεν αναγράφονται καν στη συσκευασία μας. Δεν μπορεί να αναγράφεται. Έχουμε ακούσει άλλωστε πολλές φορές τους ειδικούς να αναφέρονται στη σπιρουλίνα και να λένε όλα αυτά που μας είπατε και ακόμη περισσότερα. Τώρα, η δοσολογία, το πώς ο καθένας καταναλώνει, εξαρτάται, είναι κατά περίπτωση, πώς είναι? Η δοσολογία συνιστάται κάποια συγκεκριμένη δοσολογία γενικά, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς να ελιχθείς ανάλογα με τις ανάγκες σου. Σωστά. Δηλαδή, άλλες ανάγκες έχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει δουλειά χειρονακτική, άλλες κάποιος ο οποίος
είναι δουλειά γραφείου. Σωστά. Άλλες ανάγκες έχει ένα παιδί το οποίο είναι από το γυμνάσιο και μετά που αυξάνονται δυστυχώς οι δουλειές που πρέπει να κάνει, το σχολείο, τα φροντιστήρια, η παρεκπαίδευση, το χόμπι. Και άλλο ένα παιδάκι το οποίο είναι δημοτικού. Ναι, σωστά. Που είναι πιο ξεκούρια στη ζωή. Ακριβώς. Οπότε προσαρμόζεται η δοσολογία ανάλογα με τις ανάγκες και ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Βεβαίως, εμείς είμαστε διαθέσιμοι όλη την ώρα. Αυτό. Υπάρχει το σταθερό, το κινητό, το οποίο μπορείτε να μας καλέσετε. Όποιος κόσμος έχει κάποια απορία, αν θέλει κάτι, κάποια μεγαλύτερη λεπτομέρειες που δεν αναγράφονται πάνω. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε στη διάθεσή τους. Να πούμε ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία σας στο 23 22 300 437. Πάρα πολύ ωραία. Ενώ μέσω διαδικτύου πώς μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες? Υπάρχει η ιστοσελίδα μας, υπάρχει το email μας. Απαντάμε άμεσα, άντε το αργότερο μέχρι 2 ημέρες, στη χειρότερη περίπτωση. Ό,τι χρειάζεται, είτε με email, είτε τηλεφωνικός, είμαστε στη διάθεσή τους. spirulinanigrita.com είναι η ιστοσελίδα που μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα προϊόντα, να πάρετε πληροφορίες για το προϊόν, γενικότερα για τη σπιρουλίνα και για τις ευεργετικές ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό. Και από εκεί και πέρα να επικοινωνήσετε βεβαίως, να κάνετε τις παραγγελίες σας. Είναι εκεί μέσα. Το e-shop. Ναι. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος από οπουδήποτε να κάνει την παραγγελία του. Σας στέλνουμε πανελλαδικά, ναι, με δική μας χρέωση τα μεταφορικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, βεβαίως. Να ευχηθώ πάρα πολύ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Μία αναφορά μόνο να κάνω. Πρόταση στον κόσμο και παράκληση από πλευράς μου. Να ελέγχει τι καταναλώνει. Να προσέχει τον εαυτό του. Είτε πρόκειται για κάτι το οποίο είναι επιδερμικό, είτε για κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στον οργανισμό. Πόσο μάλλον κάτι που μπαίνει μέσα στον οργανισμό. Αυτό. Πολύ σημαντικό και πολύ σωστή η παρατήρηση. Ως ακακιά καταναλώτρια μιλάω. Προφανώς. Στο παρελθόν. Όλοι λίγο πολύ το έχουμε περάσει αυτό. Ας προσέχουμε λοιπόν και ας αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας. Υπάρχουν άλλωστε προϊόντα που μπορούν να μας στηρίξουν, ειδικά τώρα τις εποχές αυτές που είναι πιο έντονες και πιο απαιτητικές για όλους μας. Και το τρόφιμο είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία στις μέρες μας. Το καύσιμο, όπως λένε οι ειδικοί, έτσι, το καύσιμο, του οργανισμού. Ναι, τα απαραίτητα καύσιμα που χρειαζόμαστε. Έτσι. Να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε στην έκθεση. Η 82η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μέσα από το φακό του Ένα Channel. Ακούσαμε, είδαμε και γευτήκαμε τα πιο ενδιαφέροντα. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή.